Γεια σας, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα. Την τελευταία διάλεξη πριν κλείσει το 2020. Σήμερα, Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου, και ίσως είναι το πιο ακραίο μάθημα που έχω κάνει ποτέ, γιατί συνήθως από τις 19 ή και πιο νωρίς οι φοιτητές είχαν όλοι αποχωρήσει, οπότε βρισκόμουν μόνο στο γραφείο. Σήμερα όμως, λόγω της τεχνολογίας και της δυνατότητας που μας δίνει, μπορούμε να έχουμε μάθημα ακόμα και 22 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, ως ήθιστε, θα σας κάνω share την οθόνη μου για να δούμε τις υποχρεώσεις που έχετε. Και ας δούμε τα λειτουργικά συστήματα. Έγραφα το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Λοιπόν, διανύουμε την 11η εβδομάδα. Έχουμε άλλες 2 εβδομάδες μετά τις γιορτές. Στην 11η εβδομάδα, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει. Και δεν θα γίνει εργαστήριο, βέβαια, γιατί η μέρα του εργαστηρίου είναι Πέμπτη, που Πέμπτη είναι κλειστό το Πανεπιστήμιο. Εν τούτης, τη 10η εβδομάδα έχω αναρτήσει το φυλάδιο του εργαστηρίου και αυτό θα δούμε αμέσως. Έγινε ένα restart στο Zoom, κάνει κάποια κολπάκια κάπου-κάπου, οπότε ξαναενεργοποίησα το sharing της οθόνης. Ας ανοίξω το εργαστηριακό φυλάδιο 10. Όχι, το 10 το έχουμε δει, το 11. Γιατί είμαστε στην 11η εβδομάδα. Λοιπόν, εργαστηριακή άσκηση νούμερο 11. Ας δούμε, λοιπόν, για τα λειτουργικά συστήματα. Αυτή την εβδομάδα, τι θα πρέπει να δουλέψετε. Σε αυτή την εβδομάδα βλέπουμε θέματα σχετικά με αμοιβαίο αποκλεισμό. Ο αμοιβαίος αποκλεισμός, όπως γνωρίζετε, βοηθάει σε ένα περιβάλλον που έχουμε διαδιεργασιακή επικοινωνία να μην χάνονται συναλλαγές. Και πώς γίνεται αυτό, πώς μπορεί να χαθεί μια συναλλαγή, αν δεν έχουμε αμοιβαίο αποκλεισμό. Για παράδειγμα, έστω έχουμε 2 ξεχωριστά ATM, όπου σε ένα ATM κάποιος πάει να αφαιρέσει χρήματα από το λογαριασμό του και τη στιγμή, να το κάνω και γραφικά για να έχουμε και μια απεικόνηση. Άρα εδώ είναι ο Α και στο ATM. Και συνδέεται στο μηχάνημα, βλέπει το υπόλοιπό του στην οθόνη, άρα γίνεται σε αυτή την κατάσταση μία ανάγνωση, λειτουργία ανάγνωσης στην κεντρική βάση δεδομένων και στη συνέχεια απομακρύνει, ζητάει να πάρει κάποια χρήματα, να κάνει κάποια ανάληψη χρημάτων. Και η διαδικασία για την ανάληψη χρημάτων είναι το ποσό που έχει ζητήσει. Για παράδειγμα, το υπόλοιπο ήταν Y, άρα Y μείον το ποσό. Αυτή είναι μια πράξη η οποία, και αυτό ασφαλώς θα τοποθετηθεί στο Y, μπορεί να διασπαστεί, γιατί όλα αυτά εκτελούνται σε ένα σύστημα που έχουμε πολλές διεργασίες, η βάση δεδομένων, άρα δεν εγγυάται κανείς την σειρά εκτέλεσης. Μέσω inbacking, κάποιος άλλος μπήκε στο λογαριασμό του, είδε το Y και αφαίρεσε και αυτό σε ένα ποσό. Άρα στο Y το νέο ήταν το Y που είχε διαβάσει μείον το ποσό. Τι θα γίνει όμως
αν διαβαστεί αυτό το ύψιλον, δηλαδή έστω αυτό το ύψιλον αρχικά είχε την τιμή και για τα δύο, γιατί είναι το ίδιο ύψιλον, ας πούμε 1000. Οπότε κάποιος κάνει εδώ την ανάληψη, από τα 1000 αφαιρεί, για παράδειγμα, 500, ενώ άλλος εδώ από το ATM, από τα 1000, αφαιρεί ένα ποσό ανάληψη, έστω 200. Στη συνέχεια, έστω διαβάστηκε λοιπόν ότι τιμή είναι 1000 και σε εκείνο το σημείο έχουμε context switching, θεματική αναλλαγή. Τότε έχει ως συνέπεια το Y αυτό να έχει την τιμή 1000. Συνεχίζεται η εκτέλεση σε αυτή τη λειτουργία, που, γιατί είπαμε έχουμε θεματική αναλλαγή, 1000-200, εδώ το Y λοιπόν παίρνει την τιμή 800 και έχουμε πάρει 200 ευρώ. Ταυτόχρονα, βασικά δεν είναι ταυτόχρονα, μετά όσα ακολουθία αυτής της λειτουργίας, επανέρχεται η εκτέλεση πάλι στην διεργασία την πρώτη και εδώ είχε την τιμή 1000-1500, άρα το υπόλοιπο αυτό, σε αυτή την περίπτωση, είναι 500. Το οποίο όμως διαγράφει αυτή την τιμή, γιατί αποθηκεύεται στην μία θέση που είναι η θέση του υπολείπου. Άρα ενώ είχε γραφεί 800, έρχεται το 500 και έτσι έχουμε αυτό που ονομάζεται χαμένη συναλλαγή. Έχουμε ένα lost transaction. Και έτσι, γιατί έχουμε lost transaction? Γιατί τελικά αφαιρέσαμε 200 και αφαιρέσαμε 500 και στο τέλος έχουμε μήνυμα 500. Ενώ είναι λάθος. Έπρεπε να είναι 500 και 200, 700, να έχουν μείνει 300. Άρα χάθηκε αυτή η συναλλαγή. Έχουμε ένα lost transaction. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα, για να μην υπάρξει, πρέπει να έχει φροντίσει ο προγραμματιστής να έχει εισάγει μηχανισμούς που παρέχει το λειτουργικό σύστημα σχετικά με την αμοιβαία απομάκρυση από το κοινό κώδικα των διεργασιών. Δηλαδή να υπάρχει μόνο μια διεργασία κάθε φορά στο σημείο αυτό που έχουμε το κρίσιμο τμήμα. Μάλιστα, μια ερώτηση που θα μπορούσα να θέσω είναι τελικά τι είναι το κρίσιμο τμήμα. Πώς ορίζεται το κρίσιμο τμήμα? Αν θέλει κανείς για 0.25 να απαντήσει, έχω το chat ανοιχτό. Δηλαδή, σε ένα περιβάλλον που έχουμε πολλές διεργασίες, δηλαδή που έχουμε κοινές περιοχές μνήμης, πώς ορίζεται το κρίσιμο τμήμα ή πότε ξεκινάει το κρίσιμο τμήμα και πότε τελειώνει το κρίσιμο τμήμα? Αν μπορούμε ίσως από αυτό το σχήμα να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Το έχουμε βέβαια καλύψει στην προηγούμενη διάλεξη, αλλά μια που το έφερε η κουβέντα, εν τη ρήμη του λόγου, λοιπόν, μπορούμε να αναλύσουμε και το κρίσιμο τμήμα. Δεν βλέπω κάποιος να απαντάει. Το κρίσιμο τμήμα ορίζεται ως το τμήμα από το οποίο εννοείται έχουμε πολλές διεργασίες που έχουν πρόσβαση σε κοινή περιοχή μνήμης, την οποία την διαβάζουν και την γράφουν. Και το κρίσιμο τμήμα ορίζεται από το σημείο που έχουμε ανάγνωση της μεταβλητής, της περιοχής μνήμης, ανάγνωση της κοινής περιοχής μνήμης, μέχρι το σημείο που γίνεται η εγγραφή της κοινής αυτής μνήμης. Στο παράδειγμά μας, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι πού έχουμε την ανάγνωση? Σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, έχουμε ανάγνωση R και σε αυτό το σημείο έχουμε την εγγραφή. Right. Άρα αυτό εδώ το τμήμα, δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε ανάγνωση, κάνουμε κάποιες πράξεις και στο τέλος έχουμε εγγραφή αυτής της νέας τιμής που έχει προκύψει στην κοινή περιοχή μνήμης, αυτή εδώ η περιοχή, το οποίο είναι ένα κομμάτι κώδικα βασικά, είναι κάποιες γραμμές συνήθως, δεν είναι και χιλιάδες γραμμές, να είναι το πολύ 20, 30, 40 γραμμές κώδικα. Δεν είναι κάτι τεράστιο. Είναι ένα μικρό κομμάτι κώδικα όπου έχουμε ενημέρωση μιας κοινής περιοχής μνήμης και εκεί θέλουμε να είναι αμοιβαίο αποκλεισμό. Άρα, όταν κάποια διεργασία εισέλθει σε αυτή την περιοχή, η άλλη διεργασία, δηλαδή αυτή, θα ήταν μπλοκαρισμένη, θα περίμενε. Και μόλις ολοκληρωνόταν η άλλη διεργασία, τότε θα συνέχιζε μέσα. Αυτό λοιπόν βλέπουμε στο εργαστήριο νούμερο 11. Πώς επιτυχάνουμε τον αμοιβαίο αποκλεισμό. Επίτευξη αμοιβαίου αποκλεισμού
υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί στο λειτουργικό σύστημα. Το μηχανισμό που αναλύουμε, είναι αρκετά δημοφιλής αυτός ο μηχανισμός, είναι ο μηχανισμός των σημαφόρων. Και υπάρχουν σημαφόροι System V και POSIX. Και στη συνέχεια έχουμε διαχείριση αρχείων και ένα πρόγραμμα για προσομοιωτή διαχειριστή μνήμης. Ας δούμε λίγο κάποια στοιχεία. Άρα βλέπουμε πώς με System V σημαφόρους, όπως MGET, SMOP, SMCL και POSIX σημαφόρους, μπορούμε να επιτύχουμε τον αμοιβαίο αποκλεισμό. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διαχείριση αρχείων. Όπως ξέρετε, η διαχείριση των αρχείων απαιτεί προνομιούχες εντολές του λειτουργικού συστήματος, οι υπηρεσίες οι οποίες ονομάζεται η κλίση συστήματος για τα αρχεία. Και όταν θέλουμε να εκτελέσουμε κάποια λειτουργία σε αρχείο ή σε κατάλογο, ζητάει το πρόγραμμα από το λειτουργικό σύστημα την συγκεκριμένη υπηρεσία. Για παράδειγμα, θέλει να ανοίξει μια διεργασία ένα αρχείο, ζητάει από το λειτουργικό σύστημα open, κάνει μια κλίση συστήματος δηλαδή, και ζητάει από το λειτουργικό σύστημα να ανοίξει το συγκεκριμένο αρχείο και να επιστρέψει ένα προσδιοριστή, ένα file descriptor, ένας pointer βασικά που δείχνει στο συγκεκριμένο αρχείο. Open, close, read, write κτλ. Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει, γιατί όμως να έχουμε ένα μεσολαβητή το λειτουργικό σύστημα, γιατί να μεσολαβεί το λειτουργικό σύστημα για να ανοίξει ένα αρχείο, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα η ίδια εφαρμογή να διαβάσει το αρχείο. Όπως έχετε καταλάβει, το λειτουργικό σύστημα είναι αυτό που βρίσκεται πάνω από το hardware. Δεν μπορεί κανένα άλλο πρόγραμμα να ζητήσει μια ενέργεια από το hardware χωρίς να περάσει από το λειτουργικό σύστημα, και αυτό γίνεται για πολλούς λόγους, όπως είχαμε πει, διαχείριση πόρων, διαχείριση μνήμης, διαχείριση ασφάλειας, και σε αυτό ακριβώς επικεντρώνω την απάντηση, ασφάλεια. Γιατί όταν κάνει μια διεργασία open ένα αρχείο, το λειτουργικό σύστημα ελέγχει. Πρώτον, έχει δικαίωμα να το ανοίξει. Δηλαδή, σύμφωνα με τα permission bits, read, write, execute, έχει τα bit που χρειάζεται αυτό το αρχείο για να μπορεί να το ανοίξει ο συγκεκριμένος χρήστης. Δεύτερον, σχετικά με τους περιορισμούς που έχει ο κάθε χρήστης. Μπορεί ο κάθε χρήστης να ανοίγει ένα συγκεκριμένο αριθμό αρχείων, για παράδειγμα 1024. Αυτά ορίζονται από τον διαχειριστή του συστήματος. Και υπενθυμίζω, και ας φέρω το τερματικό από το Zafora. Μπήκα λοιπόν στο Zafora. Υπενθυμίζω ότι στο Zafora μπορείτε να δώσετε την εντολή limits και να δείτε τους περιορισμούς που έχει θέσει ο διαχειριστής, δηλαδή εγώ, για την κάθε κατηγορία. Συγκεκριμένα, ακόμα και στον εαυτό μου, βλέπετε, MDASIC, έχει κάποιους περιορισμούς, όπως συνολικό CPU time, 252.000 δευτερόλεπτα, μέγεθος αρχείου, βλέπετε, μέγιστο μέγεθος σωρού, ο σωρός, υπενθυμίζω, χρησιμοποιείται στις κλίσεις συναρτήσεων, δηλαδή πόσες κάθε διεργασία καλεί κάποια άλλη συνάρτηση. Αυτό τοποθετεί στο σωρό την διεύθυνση επιστροφής, όπως και τις παραμέτρους της συγκεκριμένης συνάρτησης. Και αυτό βέβαια καταναλώνει το σωρό. Και ο σωρός είναι μια δυναμική μνήμη, γι' αυτό υπάρχει περιορισμός. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που συνεχώς να καλεί τον εαυτό του, και αυτό θα καταναλώνει όλη τη μνήμη. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Πόση μνήμη μπορεί να χρησιμοποιήσει ο συγκεκριμένος χρήστης, μέγιστο αριθμό διεργασιών. Και εδώ, να το, το open files, 1024. Υπάρχει περιορισμός λοιπόν, τον έχει θέσει ο διαχειριστής που είμαι εγώ, και τον έχω θέσει έχοντας παρατηρήσει την τυπική συμπεριφορά του συστήματος, των χρηστών των διεργασιών, και αυτό είναι ένα νούμερο που υπερκαλύπτει τις ανάγκες. Συνήθως ένας χρήστης δεν ανοίγει πάνω από 1.200 αρχεία. Ένα σερβερ, ναι, μπορεί να τα ανοίξει. Και βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, virtual memory άπειρη. Όλοι έχουν άπειρη μνήμη, γιατί η virtual memory, όπως ξέρετε, δεν είναι πραγματική μνήμη. Άρα μπορούμε, το λειτουργικό σύστημα μπορεί να δώσει την εικονική μνήμη σε όποιον θέλει απεριόριστα. Όπως και το swap αρχείο απεριόριστο. Λοιπόν, αυτά είναι οι περιορισμοί στο Zafora, μπορεί να το δείτε με το limits. Υπενθυμίζω ότι αν είστε στο Zafora μπορεί να δώσετε SSH πλειάδες για να συνδεθείτε σε ένα Linux σύστημα, που είναι το
πλειάδες Ubuntu 14 ακόμα. Είναι αρκετά σταθερό, γι' αυτό το κρατάω, και επειδή όλη η υποδομή βασίζεται σε script που εκτελούνται σε Ubuntu 14, γι' αυτό και δεν γίνεται η μετάπτωση σε κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν μπορούμε να δώσουμε limits, δεν έχει αυτή την εντολή, αλλά μπορούμε να δώσουμε το ulimit στο Linux. Ulimit, παύλα α, δείξε μου όλα τα limits. Στο Linux, λοιπόν, των πλειάδες, ας δούμε τα open files, και εδώ 1024 έχει ρυθμιστεί. Τι άλλο μπορούμε να δούμε? Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε CPU time unlimited. Κάποιος μπορεί να εκτελεί κάτι στο πλειάδες απεριόριστο χρονικό διάστημα. Μέγιστο αριθμό διεργασιών 2048, ενώ πριν ήταν 96 στο FreeBSD. Virtual memory unlimited, file locks, open files. Και εδώ 1024, λοιπόν, είναι παρόμοιες ρυθμίσεις. Το πλειάδες είναι πολύ πιο δυνατό σύστημα. Δεν το χρησιμοποιεί κανείς, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή. Έχει πολλούς πυρήνες, έχει 74 GB RAM, άρα μπορείτε να εκτελέσετε πολύ βαριές εφαρμογές. Το πλειάδες θα το χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα συστήματα παράλληλης καταμένης επεξεργασίας. Όποιος επιλέξει στο αερινό εξάμηνο αυτό το μάθημα, θα μάθουμε να προγραμματίζουμε HPC, δηλαδή High Performance Computing, εφαρμογές υψηλής υπολογιστικής, υψηλής πολυπλοκότητας που απαιτούν πολλά νήματα, πολλές διεργασίες, σε C, και αυτό θα το κάνουμε στο πλειάδες και στους υπόλοιπους servers του τμήματος. Open, close, read, write και το καθεξής. Είπαμε, λοιπόν, για την ασφάλεια, για το αν έχει πόρους στο σύστημα να ανοίξει τα αρχεία, και γενικότερα αν το έχει ανοίξει κάποια άλλη διεργασία αυτό το αρχείο και το έχει κλειδώσει μόνο για αυτήν τη διεργασία. Γι' αυτό, λοιπόν, χρειάζεται όλα αυτά να περνάνε μέσα από το λειτουργικό σύστημα. Επίτηξη αμοιβαίου αποκλεισμού με τη χρήση σημαφόρων. Έχει και το θεωρητικό κομμάτι, όπως βλέπετε, για το πώς λειτουργεί ένας σημαφόρος, που έχει δύο λειτουργίες, up και down, και έχει τη λειτουργία ότι σε περίπτωση που κάνουμε down και είναι 0, τότε μπλοκάρει το σημαφόρος και έχουμε τότε επιτύχει τον αμοιβαίο αποκλεισμό. Τα δύο είδη σημαφόρων και πώς μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Και βλέπετε εδώ πέρα, καταρχήν πρέπει να ελέγχουμε την τιμή επιστροφής, όπως βλέπετε, red value, την κοιτάμε ότι είναι μείον 1. Το p-error, υπενθυμίζω ότι είναι μια συνάρτηση πολύ χρήσιμη στον προγραμματισμό, σε λειτουργικά συστήματα. Το p-error σημαίνει print το error. Δηλαδή, print εκτύπωσε το error, αν παρουσιαστεί error, το προηγούμενο ακριβώς error, έχοντας κάνει prepend, δηλαδή έχοντας τοποθετήσει από πριν το συγκεκριμένο string. Δηλαδή, εδώ αν παρουσιαστεί πρόβλημα, θα εμφανιστεί το μήνυμα παρουσιάστηκε πρόβλημα και μετά θα ακολουθήσει το μήνυμα από το λειτουργικό σύστημα σχετικά με το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν θα εκτυπωθεί μόνο αυτό εδώ το string, μόνο αυτές οι δύο λέξεις, αυτές οι δύο λέξεις και οι άλλες λέξεις που ακολουθούν από το λειτουργικό σύστημα. Υπενθυμίζω, σε περίπτωση σφάλματος, πρέπει να επιστρέψουμε μια τιμή που είναι διαφορετική από το 0. Το 0 σημαίνει επιτυχής εκτέλεση, ενώ το μείον 1, το οποίο το μείον 1 συνήθως δεν είναι ακριβώς μείον 1, γιατί το μείον 1, αν το δούμε ως συμπλήρωμα ως προς 2, είναι μία τιμή το 255, αναλόγως σε πόσα bit έχουμε, οπότε επιστρέφεται κάποιος αριθμός χωρίς πρόσημο στο καλό, αλλά απλώς ξέρουμε ότι δεν είναι 0. Αυτό εμείς πρέπει να σημειώσουμε. Δηλαδή, εδώ θα μπορούσε να είναι κάλλιστα 6255, για παράδειγμα. Και εδώ, κοιτάξτε λίγο εδώ, εδώ είναι κακό παράδειγμα. Γιατί, ενώ εδώ έχουμε την τιμή επιστροφής, έχουμε μια εκτέλεση και μετά έχουμε μια δεύτερη γραμμή, κάποιος θα μπορούσε να τα συμπυκνώσει σε μια γραμμή, όπως βλέπετε. Δηλαδή, κατευθείαν στο if να έχει αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα. Γιατί είναι κακό παράδειγμα? Γιατί δεν βοηθάει την συντηρησιμότητα του κώδικα. Αυτό είναι ένα nested construct, δηλαδή μια εμφολιασμένη προγραμματιστική οδηγία, εντολή,
και έχει ως συνέπεια στο debugging να μας δυσκολέψει, γιατί όταν φτάσουμε σε αυτήν εδώ την γραμμή και πατήσουμε single step, στην πράξη δεν θα γίνει single step. Γιατί single step είναι μια μοναδική εντολή, εκτελείται, αυτό είναι single step, πάμε στο επόμενο βήμα, αυτό είναι ένα επόμενο βήμα και το καθεξής. Εδώ θα εκτελεστούν και οι δύο μαζί. Και το SMCTL ίσον ίσον μείον 1 και το if. Άρα λοιπόν έχουμε δύο εντολές. Άρα όταν κάνουμε προσφαλωμάτωση με single step, δηλαδή με βηματική εκτέλεση, θα έχουμε πρόβλημα αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί δεν θα ξέρουμε ποια εντολή δυσλειτουργεί. Γι' αυτό στη λογική της συγγραφής συντηρήσιμου κώδικα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, το ρητό είναι ότι πρέπει να έχουμε keys. Keep it simple, stupid είναι το ακρονίμιο, δηλαδή για όσους θέλουν να το δουν και οπτικά, να γράψω keys λέγεται στον προγραμματισμό, που είναι keep it simple, stupid, δηλαδή μην κάνεις πολύπλοκα πράγματα. Κράτησε το όσο πιο απλά γίνεται. Το keys principle, η αρχή του φιλιού μπορεί κάποιος να το πει, αλλά εννοεί κάποιο άλλο, δηλαδή αν για παράδειγμα μιλήσετε προς κάποιον που γνωρίζει προγραμματισμό και σου πει ακίσε, τότε να ξέρετε ότι δεν θέλει να σας φιλήσει. Θέλει να σας πει ότι γράφετε πολύπλοκο κώδικα και θα πρέπει να το κρατάτε πιο απλό. Να κάνουμε και κανένα αστιάκι για να περνάει πιο ευχάριστα η ώρα. Λοιπόν, μια ερώτηση σχετικά με το Πιέρο έλαβα. Το Πιέρο, αν είναι πρόγραμμα ή εντολή ή κλίση συστήματος, για να δούμε καταρχήν, μπορούμε να δούμε, για να δούμε, P-error. Υπάρχει P-error στο λειτουργικό σύστημα. Αν βάλω P-error 2, είναι το NATS File Directory. P-error 3, no such process, δηλαδή την τιμή επιστροφής, όπως βλέπετε. Άρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, κοιτάξτε λίγο, which P-error, είναι πρόγραμμα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ως command line, ως σε ένα script μέσα, δηλαδή σε ένα bus script, μπορούμε να δούμε αν η τιμή επιστροφής δεν είναι 0, να εκτυπώνουμε το P-error ακριβώς όπως βλέπετε σε ένα σκεπτάκι. Αλλά επίσης, το P-error, βλέπετε εδώ, αν κάνω man P-error, στο τόμο 1, βλέπουμε ότι είναι πρόγραμμα. Είναι program. A row, no, value, and print in the string. Εκτυπώνει λοιπόν το string. Εκτυπώνει λοιπόν το string με τον αριθμό που έχει λάβει. Όπως είδατε, το χρησιμοποίησα P-error 2, P-error 3, P-error 4. Όμως, το P-error, αυτό είναι στο τόμο 1. Για να δούμε κάποιον άλλο τόμο, για να βάλω, ας πούμε, στον τόμο 3. Και στον τόμο 3 υπάρχει. Στον τόμο 3 είναι η κλίση συστήματος του λειτουργικού συστήματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μέρος της standard C library, όταν κάνουμε compile με ένα πρόγραμμα, χρησιμοποιείται η τυπική βιβλιοθήκη των λειτουργιών C. Απαιτείται να βάλουμε include stdio.h για να φορτώσει, για να ξέρει ακριβώς το prototype της συνάρτησης, και η κλίση, όπως βλέπετε, είναι ως μια συνάρτηση. Δεν επιστρέφει κάτι, void, αλλά δέχεται ένα string που θα έχει δώσει ο χρήστης, το οποίο γίνεται prepend, ξαναλέω, δηλαδή εκτυπώνεται πρώτα αυτό το string και στη συνέχεια εκτυπώνει το μήνυμα σφάλματος. Το οποίο... Ναι, Αθηνά, θες να ρωτήσεις κάτι? Ναι, άρα ως κλίση συστήματος δέχεται αριθμό και ως συνάρτηση μέσα σε σκριπτάκι δέχεται το string. Όχι, ως κλίση συστήματος δέχεται string. Εδώ είναι κλίση συστήματος. Δηλαδή ως κλίση στο πρόγραμμα C δέχεται string. Okay. Ενώ σε script φλοιού, βλέπετε, έχει μόνο το νούμερο. Δηλαδή, άμα δούμε man p-error, βλέπετε ότι θέλει number. Δηλαδή, ως πρόγραμμα που βρίσκεται σε ένα φλοιό, σε ένα σενάριο φλοιού, θα βάλουμε μόνο το νούμερο, γιατί πολύ απλά θα μπορούσαμε, κοιτάξτε πώς μπορούμε πολύ εύκολα να εκτυπώσουμε ένα μήνυμα. Να πούμε, π.χ. παρουσιάστηκε πρόβλημα και μετά, κοιτάξτε, βάζω το backslash, P error 4,
Ή θα μπορούσε, εντάξει, αντί για 4 να είναι το RC, η τιμή επιστροφής που έχουμε δώσει, ή αυτό εδώ πέρα, για παράδειγμα. Τώρα, βέβαια, εδώ μας πει ότι δεν παρουσιάστηκε ενώ error, γιατί η τιμή επιστροφής του προηγούμενου προγράμματος είναι 0. Για να δούμε όμως, έστω κάνουμε κάτι λάθος. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε LS, για παράδειγμα, root. Permission denied. Βλέπετε εδώ ότι επέστρεψε 1. Ωραία. Ας δώσω, λοιπόν, LS root και μετά να γράψουμε, π.χ., δηλαδή LS ένα κατάλογο, if η τιμή επιστροφής δεν είναι 0, τότε εκτύπωσέ μου παρουσιάστηκε πρόβλημα και το κλείνουμε. Οπότε, κοιτάξτε, να το ξανακάνω γιατί μπερδεύτηκε με το autocorrect. Λοιπόν, ξαναπαίρνω την εντολή. Ας το δούμε. Σε ένα κατάλογο που δεν έχω πρόσβαση. Αν η τιμή επιστροφής δεν είναι 0, τότε εκτύπωσε αυτό το μήνυμα μαζί με το λάθος και ασφαλώς πρέπει να το κλείσουμε. Φι. Πατάω Enter και κοιτάξτε, εδώ βέβαια τώρα αναγράφει no error. Γιατί θα πρέπει να κρατήσουμε, για να δούμε να κρατήσουμε κάπου τη τιμή. Να βάλουμε την τιμή RC, οπότε από εδώ πέρα να χρησιμοποιήσουμε το RC. Και σε αυτό το σημείο, γιατί αλλάζει, είπαμε, η τιμή επιστροφής. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα πόσο ωραία βγήκε. Καταρχήν, παρατηρήστε, αυτό εδώ το κομμάτι, αυτή η γραμμή φαίνεται σωστή, αλλά δεν είναι σωστή. Δεν είναι σωστή γιατί αυτό που είναι η τιμή επιστροφής του προηγούμενου προγράμματος δεν είναι η τιμή επιστροφής του LS root. Είναι η τιμή επιστροφής, είτε βασικά το if δεν είναι πρόγραμμα, άρα να υποθέσω ότι με το echo αλλάζει και η τιμή επιστροφής, γι' αυτό και είναι 0, γιατί το echo εκτελείται σωστά. Εν τούτης, με αυτόν τον τρόπο, τι έχω κάνει, έχω αποθηκεύσει την τιμή επιστροφής, βλέπετε LS root, αποθηκεύω την τιμή επιστροφής, σε μια μεταβλητή RC και χρησιμοποιώ συνήθως το RC γιατί ξέρετε είναι ακρονίμιο του return code. Οπότε είναι πολύ βολικό όταν έχεις μια μεταβλητή RC να υποθέσεις ότι είναι return code. Και είναι πολύ συχνά. Πολύ συχνά βλέπουμε σε κομμάτια κώδικα RC ή RET. Και το RET ως μεταβλητή για τιμές επιστροφής. RC δολάριο, άρα λέμε και χρησιμοποιούμε το RC από εδώ και πέρα. Αν το δολάριο RC δεν είναι 0, τότε εκτύπωσέ μου παρουσιάστηκε πρόβλημα, εκτυπώνεται δηλαδή το παρουσιάστηκε πρόβλημα μπροστά και μετά με το backtick σημαίνει εκτέλεσε το κομμάτι κώδικα, εκτέλεσε το p-error με το rc. Και κοιτάξτε εδώ, παρουσιάστηκε πρόβλημα operation not permitted. Βέβαια, μας το έδειξε πιο πριν το ls, Pavla Root, αλλά τι γίνεται, μερικές φορές θέλουμε να το μορφύνουμε το script, γιατί στον προγραμματισμό, ξέρετε, είναι και ωραίο να είμαστε και λίγο καλλιτέχνες. Και μερικές φορές βλέπω και τον προγραμματισμό ως μια τέχνη. Το να παρουσιάζουμε κάτι με ευχάριστο τρόπο στους άλλους. Γιατί έτσι, εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά να βλέπω με αυτόν τον τρόπο. Άρα, εγώ θα ανακατεύθυνα την έξοδο του LS στο DevNull, δηλαδή, αλλά όχι την οποιαδήποτε έξοδο, την έξοδο λάθος. Γιατί αν ήταν σωστή έξοδο, θα τη χρησιμοποιούσα. Άρα ανακατευθύνω στο DevNull και κοιτάξτε, εμφανίζεται μόνο το δικό μου ωραίο μορφοποιημένο μήνυμα από το να έχω αυτό LS root permission denied. Κοιτάξτε πόσο ωραίο βγήκε έτσι. Παρουσιάζει και πρόβλημα operation not permitted. Και όλα αυτά γιατί δύο redirection DevNull, δηλαδή το κανάλι εξόδου standard error, που είναι το κανάλι 2, το ανακατεύθυνα στο DevNull. Θέλει κανείς για 0.25 να μου πει το κανάλι 1 και το τι είναι και το κανάλι 1 και το κανάλι το τρίτο κανάλι. Έχουμε λοιπόν τρία κανάλια σε μια διεργασία. Εγώ σας έχω πει το 2, θέλω κάποιος να μου πει το 1 και το υπόλοιπο κανάλι, ας το πω 3, που δεν είναι το 3, αλλά το τρίτο κανάλι να το πω έτσι. Αν θέλει κάποιος για 0.25 μπορεί να το καταγράψει στο chat. Και κοιτάξτε λοιπόν πώς μορφοποίησα με κατάλληλο τρόπο το μήνυμα. Και κοιτάξτε, εδώ είναι κακό παράδειγμα, γιατί εδώ έχουμε printf κιόλας. Δηλαδή, και αυτό είναι το πρόβλημα,
Αλλά και εδώ είναι printf. Παρουσιάστηκε πρόβλημα και ποιο είναι το πρόβλημα? Έλατε. Δεν ξέρουμε. Ξέρετε, όταν γράφετε ένα κώδικα, πρέπει για να είναι συντηρήσιμος ο κώδικας. Και βλέπετε, συνεχώς σας παροτρύνω να προσέξετε αυτές τις καλές προγραμματιστικές τακτικές για να έχετε συντηρήσιμο κώδικα, γιατί ο σκοπός κατ' εμέ δεν είναι μόνο να μάθετε λειτουργικά συστήματα και να μάθετε να προγραμματίζετε το φλοιό και το λειτουργικό σύστημα Linux ή FreeBSD, αλλά να βελτιώσετε και το προγραμματισμό σας. Και επειδή δεν υπάρχει μάθημα συγγραφής συντηρήσιμου προγράμματος, γιατί είναι κάποιες τεχνικές που υπάρχουν έξω, που τις ακολουθούν και τις επιβάλλουν οι εταιρείες προγραμματισμού, κυρίως οι μεγάλες. Τώρα, αν πάτε σε μια εταιρεία που έχει 2 άτομα, δεν θα υπάρχει τίποτα. Αθηνά, αναφέρεις κάπου για STD out, θα πρέπει να μου πεις και ποιο κανάλι είναι το STD out και ποιο κανάλι είναι το άλλο. Δηλαδή, είπαμε 2 κανάλια. Αυτό που είπες, Αθηνά, ότι το standard out είναι το κανάλι 1. Για να το δούμε λίγο. Λοιπόν, το κανάλι 1 πράγματι είναι το standard out. Αλλά δεν είπες το άλλο κανάλι ποιο είναι. Το οποίο θα μπορούσε κάποιος να το σκεφτεί και χωρίς να έχει διαβάσει θεωρία, γιατί είπαμε, το κανάλι το 2 είναι standard error. Το κανάλι 1 είναι το standard out, η τυπική έξοδο. Τι λείπει λοιπόν, το τρίτο κανάλι ποιο είναι? Η τυπική είσοδος, standard input, STD in. Το STD in λοιπόν είναι το τρίτο κανάλι. Άρα, Αθηνά, πλησίασες και δυστυχώς δεν θα το πάρεις αυτή τη φορά, αλλά έχουμε ακόμα μέχρι το τέλος της σημερινής διάλεξης. Και quiz και lottery. Άρα μπορεί να απαντήσει κάποια άλλη ερώτηση. Λοιπόν, και έχουμε εδώ share memory get. Ξέρετε, αυτό με τα share memory μπορούμε στο Zafora, να είμαι στο Zafora για παράδειγμα, να δώσουμε IPCS και βλέπουμε τις διάφορες ουρές μηνυμάτων και τα shared memory. Τώρα, αυτά εδώ είναι ουρές μηνυμάτων που έχουν δημιουργηθεί από διεργασίες, οι οποίες βλέπετε εδώ από πιο φοιτητή κάθε φορά, οι οποίες δεν έχουν κλείσει. Γιατί ένα άλλο, να σας πω για συντηρήσιμο κώδικα, είναι ότι δεν έχουμε unclean έξοδο. Δηλαδή, όταν κάνουμε exit, πρέπει να καταστρέφουμε ουρές μηνυμάτων, να απελευθερώνουμε μνήμη, free, να κλείνουμε τα αρχεία, close, όλα τα αρχεία. Και ό,τι δομή έχουμε ζητήσει από το λειτουργικό σύστημα, ό,τι πόρους κτλ., να την απελευθερώνουμε. Αυτό έγκυται στον καλό προγραμματισμό. Τώρα, εδώ βλέπετε ότι αυτά εδώ υπάρχουν. Και θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει. Βέβαια, βλέπετε σε αυτή την περίπτωση και το κλειδί που κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει στην ουρά μηνύματος με την εντολή IPCS. Έτσι κι αλλιώς έχει δώσει read-write σε όλους. Άρα οποιοδήποτε μπορεί να διαβάσει πληροφορίες σχετικά με αυτή την ουρά. Και κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να γράψει ένα πρόγραμμα που να στείλει σε αυτό το ID του message queue με αυτό το κλειδί ένα μήνυμα για τον συνάδελφό του. Βλέπετε όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που έχουν συμφοιτητές σας, οι οποίοι έχουν εκτελέσει, έχουν δουλέψει στο εργαστήριο, και αυτό είναι ασφαλώς πολύ καλό, γιατί δείχνει ότι τα εργαστηριακά φυλάδια προσπαθούν να τα επιλύσουν. Κάποιοι εδώ και shared memory, όπως βλέπετε, έχουν δημιουργήσει, δηλαδή ο φοιτητής αυτός έχει shared memory. Βέβαια, άμα δούμε PS AUX, ως απλή χρήση δεν θα δούμε τις διεργασίες αυτών των φοιτητών, αλλά ως διαχειριστής μπορώ να δώσω την εντολή PS All, όλες οι διεργασίες UW, δηλαδή με πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες σε Wide Output.
και παρατηρώ. Για να πάμε, ίκτε. Α, βλέπετε λοιπόν, κάποιοι συμφοιτητές σας έχουν την βάση δεδομένων, κάποιοι άλλοι έχουν συνδεθεί με SSH. Δεν βλέπω κάποια διεργασία για την ώρα να εκτελείται, εκτός μόνο βάση δεδομένων, MySQL. MySQL δεν εκτελεί κάποιος διεργασία, άρα κάποιος δημιούργησε αυτά τα message queue, τις ουρές, μόνο βλέπετε η διεργασία, τα MySQLD βλέπω, μόνο τη βάση δεδομένων. Άρα λοιπόν αυτοί οι φοιτητές στο IPCS δημιούργησαν τα message queues και έκλεισαν τις διεργασίες τους, οπότε έχουν παραμείνει στο λειτουργικό σύστημα. Καταναλώνουν πόρους βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά όλα, όλοι οι πόροι βρίσκονται σε πίνακες του λειτουργικού συστήματος. Εντάξει, βέβαια, για την ώρα το λειτουργικό σύστημα... Για να δούμε πόση μνήμη έχει. Ελεύθερη, με το top μπορώ να δω πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες. Βλέπω ότι χρησιμοποιεί περίπου 2,5 GB από το swap file και από τη διαθέσιμη μνήμη, εντάξει, έχω inactive, εντάξει, έχουμε περιθώριο, περίπου 5 GB ακόμα είναι inactive. Άρα, ναι, μεν καταναλώνουν πόρους, αλλά δεν έχουν επηρεάσει τη σταθερότητα του συστήματος. Λοιπόν, Ζαφόρα, ναι, και συνεχίζουμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα το C1 Nomutex, Nomutex χωρίς Mutex. Και στη συνέχεια έχουμε σημαφόρους POSIX. Διαχείριση αρχείων. Παραδοτέωση 4, ναι, για τα αρχεία, άνοιγμα, κλείσιμο, διαγραφή. Για παράδειγμα, το unlink είναι η διαγραφή. Και γιατί λέγεται unlink, γιατί αποσυνδέει, θα λέμε, το όνομα από τα περιεχόμενα. Και όταν γίνεται αποσύνδεση, είναι σαν να έχει γίνει διαγραφή. Γι' αυτό. Base name, χρήσιμη εντολή. Κοιτάξτε το base name, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε base name για ένα πρόγραμμα, π.χ. 4 παζαλού, και μας επιστρέφει το βασικό όνομα. Και εγώ χρησιμοποιώ το base name όταν έχω το ίδιο script να εκτελεί πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Όπου αναλόγως πώς έχει κληθεί, γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλά links, πολλοί δεσμοί σε αυτό, έχει ως συνέπεια να εκτελεί κάποια άλλη λειτουργία. Σας το είχα δείξει με το Safe View. Πού το έχω αυτό το πρόγραμμα? Safe View, ναι. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα που έχω φτιάξει εγώ με πολλά soft links, κοιτάξτε, σε ένα σημείο, δηλαδή αν το καλέσω με το όνομα Safe View θα κάνει άλλη λειτουργία από το αν το καλέσω με το Safe Modify. Και αυτό πώς βρίσκω κάθε φορά το πώς το έχω καλέσει με το base name. Θα δείτε παρακάτω, κοιτάξτε, να το. Παίρνω το base name και παίρνω τη λέξη που ακολουθεί μετά την παύλα, μετά την... ναι, το όνομα. Άρα ακολουθώ, παίρνω το όνομα χωρίς την κατάληξη SH. Αν το όνομα είναι Safe View, τότε η λειτουργία είναι το View. Αν είναι Safe Modify, η λειτουργία είναι το Modify. Οπότε, το ίδιο ακριβώς script, και γιατί θέλω το ίδιο ακριβώς script? Γιατί έτσι, καταρχήν βοηθάω την επαναχρησιμοποίηση κώδικα, από την άλλη τη συνδεδεσιμότητα. Δηλαδή, για όλες αυτές τις λειτουργίες, που είναι μια ομάδα λειτουργιών σχετικά με το προσωπικό μου κρυπτογραφημένο password safe, έχω το ίδιο script με πολλές διαφορετικές λειτουργίες και γίνεται πιο εύκολο, είναι πιο εύκολο συντηρήσιμο, πιο εύκολο το μεταφέρω από ένα σημείο, από έναν υπολογιστή σε άλλον και το καθεξής. Δηλαδή, μερικές φορές θέλουμε να έχουμε το ίδιο script που να μπορούμε να το καλέσουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να εκτελεί διαφορετικές παραμέτρους. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να πει, εντάξει, εγώ έχω φτιάξει το script, ας πούμε, script.sh, και άμα βάλω την παράμετρο παύλα 1 έχει την πρώτη λειτουργία, παύλα 2 τη δεύτερη κτλ. Εντάξει. Αυτό είναι ένας τρόπος. Αυτό είναι ο μπακάλικος τρόπος. Ο σωστός τρόπος είναι να έχουμε όνομα διαφορετικό, να μπορούμε λοιπόν κατευθείαν να το εκτελέσουμε χωρίς έξτρα παραμέτρους για τις λειτουργίες που θέλουμε. Unlink, open, lseek που ψάχνουμε σε αρχείο, μεταφέρουμε το καρέτ ανάγνωσης. Βλέπετε εδώ, write, read. Και το πέμπτο κεφάλαιο, η πέμπτη άσκηση βασικά είναι ένας διαχείρισης μνήμης, προσομοιωτής βασικά,
Και με αυτό το προσωμιότυπο μπορείτε να δείτε τα page faults και να καταλάβετε περισσότερο τη θεωρία. Σε αυτό το σημείο δηλαδή έχουμε άμεση σύνδεση με τη θεωρία, όπου προβλήματα σχετικά με την δέσμευση και αποδεσμευση σελίδων μνήμης μπορούν να προσωμιωθούν σε αυτό εδώ το πρόγραμμα, στο Moz Memory. Λοιπόν, αυτό ήταν το φυλάδιο το S11. Θα ήθελα τώρα να σας δείξω ένα άλλο κομμάτι κώδικα, το οποίο θα σας το φέρω τώρα στο Notepad Scene. Κοιτάξτε, είναι ένα κομμάτι κώδικα. Καταρχήν είναι C. Ναι, είναι C. Κοιτάξτε εδώ, include stdio, main, char, alpha. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι ένα κομμάτι κώδικα αρκετά σύνθετο. Ένα κομμάτι κώδικα που χρησιμοποιεί πάρα πολύ την αναδρομή. Βλέπετε λοιπόν, καλεί τον εαυτό του με τιμές και ξανανοίγει πάλι τον εαυτό του με άλλες τιμές και πάλι τον εαυτό του με άλλες τιμές. Δηλαδή συνεχώς καλεί τη συνάρτηση main, βλέπετε, με πολλούς διαφορετικούς παραμέτρους. Και αυτό, ξέρετε, αν το εκτελέσετε, θα δείτε. Κάτσε να σας ανοίξω κιόλας για να το δείτε. Ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Κοιτάξτε λοιπόν, το έκανα compile, σιζοφόρα, Christmas song. Έχει βέβαια κάποια warnings κτλ. Αλλά εν τούτης, όταν το εκτελέσω, βλέπετε, alpha out, βλέπουμε, γιατί αν είχε και ήχο θα ήταν, εντάξει, πολύ extreme. Ήδη είναι extreme όμως, αυτό δεν γράφεται εύκολα. Βλέπουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, μια που είναι και οι μέρες τώρα των Χριστουγέννων. Τι καλύτερο από το να δούμε αυτό το «On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day, στη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, στην τρίτη, στην τέταρτη, στην πέμπτη. Και μετά στην έκτη του έδωσε 6 geese, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree». Νομίζω το ξέρετε ποιο είναι το τραγούδι, θα το τραγουδήσω βέβαια, δεν έχουμε karaoke night σήμερα. Αλλά είναι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Και, ξανακλίνω, όλο αυτό το χριστουγεννιάτικο τραγούδι βγήκε από αυτό το κομμάτι κώδικα. Όσο απίστευτο και να είναι, αυτός που το έγραψε, πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια. Δείχνει μια ακραία κατανόηση και δυνατότητα συγγραφής τόσο πολύπλοκου προγραμματισμού σε C, που λίγοι την κατέχουν. Και αυτό δεν βγαίνει ασφαλώς σε 5 λεπτά. Για να το γράψει αυτό, ξέρετε πόσες δοκιμές έκανε. Και όλα αυτά γίνονται επειδή είναι αναδρομικά σιγά-σιγά. Δηλαδή, πρώτα εκτύπωσε την πρώτη λέξη. Μετά βάλε και άλλο κώδικα για να εκτύπωσε και τη δεύτερη, την τρίτη. Και σιγά-σιγά επεκτάθηκε. Και όπως βλέπετε, το κάθε string από αυτό που σας έδειξα έχει μέρος του προηγούμενου. Οπότε προσθέτει συνεχώς λέξεις σε αυτό το string. Και έτσι βγαίνει αυτό εδώ πέρα. Αυτή εδώ η δομή. Και εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε ένα string. Εδώ είναι οι χαρακτήρες που χρησιμοποιεί. Μπορεί να, δηλαδή, από εδώ παίρνει τους χαρακτήρες και τους εκτυπώνει σιγά-σιγά με τη σειρά που θέλει. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος κώδικας, χριστουγεννιάτικος κώδικας. Και αξίζει, τέλος πάντων, να τον προσέξουμε όπως κάνω. Λοιπόν, πάμε σε κάποιο άλλο. Το Telnet, το ξέρετε τι είναι. Το Telnet είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει απομακρυσμένη σύνδεση, αλλά όχι με ασφάλεια όπως το SSH. Το Telnet έχει καταργηθεί μεν, αλλά εν τούτης κάποιοι, να το πω, παλιοί χρήστες των συστημάτων αυτών, έχουν δημιουργήσει κάποιες τώρα παράξενες υπηρεσίες στο Telnet, όπως θα σας δείξω αυτή την υπηρεσία. Άρα λοιπόν, βλέπετε εδώ, Telnet, αλλά θα βάλω και την παράμετρο Παύλα 4 γιατί είναι IPv4 και συνδέεται. Και τώρα αυτό, οι υποκανονικές συνθήκες, θα είχαμε prompt όπως το SSH, να δίνουμε εντολές. Και ξεκινάει τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο βλέπετε 20th century text. Είναι το Star Wars. Είναι όλη η ταινία Star Wars. Κάποιος λοιπόν έχει δημιουργήσει
σε αυτή την υπηρεσία στο Telnet, δηλαδή με client server όπως έχετε δει. A New Hope, Period of Civil War, είναι ακριβώς όπως η ταινία. Να δούμε λίγο την πρώτη σκηνή μόνο. Φαντάζομαι έχετε δει το Star Wars και ποιος δεν το έχει δει, αλλά σίγουρα δεν το έχετε δει σε text. Την εποχή λοιπόν που δεν είχαμε γραφικά, που όλα γινόταν με ASCII χαρακτήρες, δηλαδή από 0 μέχρι να πούμε 127, το διαστημόπλιο, όπως βλέπετε, που το κυνηγάνε, το μικρό διαστημόπλιο που κυνηγάει, το μεγάλο που κυνηγάει το μικρό, το βάρεσε, εδώ τα δύο ρομποτάκια, R2-D2 και ο CP3O, ανοίγει η πόρτα, την κόβουνε, μπαίνουν μέσα οι Stormtroopers. Πάντως, είναι όλη ταινία και φανταστείτε ότι κάποιος ασχολήθηκε με αυτό. Κάποιος, δηλαδή, επί μέρες, εβδομάδες θα έλεγα, σχεδίαζε με χαρακτήρες ASCII όλη ταινία. Καταρχήν πρέπει να είναι πολύ φαν του Star Wars, πρώτον. Δεύτερον, και αυτό δείχνει κάποιο ταλέντο. Είναι τέχνη και αυτό, το να μπορεί κάποιος να το δημιουργήσει. Δεν θα το δούμε τώρα όλη την ταινία. Η ταινία όλη κρατάει βέβαια μια μισή ώρα, δεν θα τη δούμε εδώ πέρα. Θα το σταματήσω. Close. Αν θέλει κάποιος, θα καταγραφεί και στο βίντεο, αυτή είναι η διεύθυνση. Towel Blinking Lights NL. Και επίσης, σε μια άλλη πόρτα, να σας δώσω στο Ζαφόρα, άμα θέλει κάποιος να το εκτελέσει, δίνω στο chat την εντολή. Και επίσης, μπορούμε να συνδεθούμε στην πόρτα 666, η οποία δεν λειτουργεί, φαίνεται, από Talent, Owl, Bink and Lights, η οποία πια δεν φαίνεται να μας απαντάει σε αυτό το μηχάνημα, δεν μας επιστρέφει αποτελέσματα. Ήτανε το BOF. Το BOF πάλι είναι αργό. Τι σημαίνει, απλώς μια που μιλάμε τώρα για sysadmins και τα λοιπά, σας μεταφέρω και εγώ τις γνώσεις μου και τα λοιπά. Το BOF δεν θα το δείτε ποτέ. Τι σημαίνει, γιατί είναι πολύ αργό των sysadmins, δηλαδή των διαχειριστών, είναι λέξεις που μόνο οι διαχειριστές συστήματος γνωρίζουν. Λοιπόν, καταρχήν execute server. Ο execute server τι είναι? Είναι ένα μηχάνημα που σου επιστρέφει απαντήσεις σε προβλήματα που έχουν θέσει χρήσης. Δηλαδή έρχεται κάποιος χρήστης και λέει είναι πολύ αργό το ίντερνετ, για παράδειγμα. Πάει στο sysadmin, στο διαχειριστή συστήματος. Και μπορούσε από αυτό να το εξουσιάσει, έβγαινε μία απάντηση. Για παράδειγμα, έβγαινε μία απάντηση, τα ποντίκια φάγανε τα καλώδια και γι' αυτό έχεις χαμηλή καθυστέρηση, θα κάνουμε ό,τι γίνεται το χέρι μας να το διορθώσουμε. Ή κάποιο άλλο θα μπορούσε να πει, φταίει ο φούρνος μικροκυμάτων που είναι δίπλα στο καλώδιο και κάνει παρεμβολές. Δηλαδή, έχει δικαιολογίες, αλλά οι δικαιολογίες κάποιες είναι πολύ extreme, που δεν βγάζουν κάποιο σκοπό. Ο σκοπός είναι απλώς να πεις κάτι σε αυτόν που έχει δηλώσει το πρόβλημα για να νιώσει πιο άνετα, και επειδή είναι αστείο, είναι το BOF. Το BOF τι σημαίνει? Το BOF λοιπόν σημαίνει είναι το bus part from hell. Δηλαδή, είναι ένας διαχειριστής συστήματος που είναι πολύ ιδιαίτερος και γενικά απαντάει με τρόπο πολύ απότομο στους άλλους. Οπότε αυτό εδώ, αν το δείτε ποτέ, σημαίνει ότι οι απαντήσεις του είναι πολύ απότομες. Άμα πει κάποιος, δηλαδή, είσαι πολύ BOF. Βέβαια, αυτό τώρα είναι αργό της δεκαετίας του 80, απλώς υπάρχει στους sysadmins γενικότερα. Κάθε sysadmin που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να ξέρει και το αντίστοιχο αργό, για να μπορεί, αν ποτέ βρεθεί με άλλο sysadmin, να μπορέσει να μιλήσει και να γελάσουν με τα ίδια αυτά αστεία, που είναι και λίγο nerd βέβαια τα αστεία, δηλαδή και οι excuses και τα λοιπά. Εντάξει, είναι στον ιδιαίτερο κλάδο των sysadmins. Τουλάχιστον της παλιάς γενιάς των sysadmin, γιατί δεν ξέρω οι νέες γενιές κατά πόσο έχουν εξοικειωθεί με αυτούς τους όρους. Λοιπόν, αυτό είναι το BOF. Και η ώρα είναι 10:06, είναι νομίζω ώρα για ένα lottery, και επειδή δεν έχω δημιουργήσει ακόμα το lottery, ευκαιρία να το δημιουργήσω τώρα και να πάρετε μέρος αυτή τη στιγμή.
Άρα, ας δούμε και τη δημιουργία lottery. Δημιουργία νέας κλήρωσης. Ας βάλω μία, λειτουργικά συστήματα, μέχρι τις και 15. Όχι, ώρα έναρξης 00 μέχρι και 15. Ένας νικητής και χειροκίνητη λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Ας πατήσω submit. Η κλήρωση υπάρχει ήδη. Α, υπάρχει ήδη κλήρωση. Για να δω γιατί μπορεί να... Υπάρχει, όχι, δεν τη βλέπω αυτή την κλήρωση. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είμαστε σε διάλειμμα. Θα σταματήσω την καταγραφή, θα δημιουργήσω βέβαια την κλήρωση. Επιστροφή 10 και 4, μόλις κλείσει η κλήρωση. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε το iLottery. Κάνω share την οθόνη μου. Βλέπετε όλη αυτή τη στιγμή την οθόνη. Έχουμε Let it roll. Και... ο Αντώνης είναι αυτός που θα κληθεί να πάρει μέρος στο σημερινό lottery. Okay, λοιπόν, λειτουργικά συστήματα, εργαστήριο είναι 5-2-1. Περιμένουμε να φορτώσει το σύστημα τις τυχές ερωτήσεις. Λοιπόν, συμπληρώστε τη γραμμή 6 με την κατάλληλη εντολή. Και ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Είπες φας, άρα να σημειώσω. Λέεις 0,25 και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Στο λειτουργικό σύστημα Unix, μαζί με το compiler της, υπάρχει και το εργαλείο gcov. Ποια είναι η λειτουργία του, 30 δευτερόλεπτα. Γράφει σε εψιλον, δηλαδή είναι εργαλείο ανάλυση κάλυψη κώδικα, δηλαδή πόσες φορές εκτελέστηκε η κάθε γραμμή. Για να δούμε. Σωστή απάντηση. Άρα, Αντώνη, έχεις άλλο ένα 0,25, είσαι στο 0,50. Επόμενο. Κατά τον προγραμματικό σμό POSIX νημάτων στο Unix υπάρχει η συνάρτηση POSIX Thread Kill. Η συνάρτηση αυτή, και ο χρόνος ξεκινάει τώρα, είπες D. Το D δεν υπάρχει. Δηλαδή, η POSIX Thread Kill δεν υπάρχει. Για να δούμε. Σωστή απάντηση. Έχεις ένα άλλο 0,25, δηλαδή είσαι στο 0,75. Επόμενη. Ποιο από το παρακάτω ισχύει για το πρόγραμμα που δίνεται. 30 δευτερόλεπτα τώρα.
ζήτησες τη βοήθεια των συμφοιτητών σου, ενεργοποιώ το poll, όλοι σας τώρα βλέπετε ένα poll. Είπαμε 70% να απαντήσουν ή να περάσει ένα λεπτό. Ως τώρα έχουμε 37% των απαντήσεων και έχουν περάσει 20 δευτερόλεπτα. Βλέπω υπάρχει μια αναποφασιστικότητα στο σώμα των φοιτητών που παρακολουθούν online με σύγχρονο τρόπο αυτή την διάλεξη. Στο 50% είμαστε με 40 δευτερόλεπτα. Έχουμε πολλωμένες, βλέπω, απαντήσεις. Κάποιοι έχουν επιλέξει συγκεκριμένη ερώτηση, κάποιοι άλλοι την άλλη ερώτηση. Λοιπόν, θα κλείσω γιατί φτάσαμε στο ένα λεπτό. Άρα, δεδομένου ότι φτάσαμε στο ένα λεπτό, με 62% των ψήφων, σε our results, βλέπετε τα αποτελέσματα. Και ας τα δείξω και εδώ, για λόγους έτσι συνέπειας και πληρότητας. Λοιπόν, ακούω την απάντησή σου είναι η έψιλον. Πατάω λοιπόν την έψιλον και είναι σωστή. Άρα σε βοήθησε η πλειοψηφία των συμφοιτητών σου, απάντησε σωστά. 1,025. Έχει φτάσει στη μία μονάδα. Είσαι αρκετά έτσι, δυνατός σήμερα, βλέπω, Αντώνη. Συνεχίζουμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Επόμενη. Και ποια λειτουργία εκτελεί ο παρακάτω κώδικας FluSH? 30 δευτερόλεπτα. Εφτά δευτερόλεπτα. Β. Έχεις πει το Β, για να διαβάσουμε το Β. Ελέγχει αν οι παράμετρος που εισάγει ο χρήστης, εδώ έχει εισάγει παράμετρος στο read, είναι κατάλογος, παύλα D, και αν όντως είναι, τότε εμφανίζει τα περιεχόμενά του. Ποια περιεχόμενα, εγώ δεν βλέπω εδώ να λέει κάτι για περιεχόμενα. Είναι λάθος. Γιατί τερματίζει το πρόγραμμα. Κοίταξε, αν είναι κατάλογος, exit. Και όχι, δηλαδή το C είναι το σωστό. Άρα, σταματάς σε αυτό το σημείο, Αντώνη. Ελπίζω να μην σε μάτιαξα, είπα, είσαι πολύ δυνατός και επέδρασε αρνητικά στην ψυχολογία σου. Λοιπόν, μία μονάδα όμως. Μία μονάδα για το εργαστήριο. Μόλις μετά τη διάλεξη θα γίνει δικιά σου. Έγινε η δικιά σου, όπως θα καταγραφεί στο iGrades μετά. Άρα μπορούμε να κλείσουμε αυτό. Και συνεχίζουμε με την διάλεξη που έχουμε. Να δούμε. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για τις λογικές και φυσικές διευθύνσεις. Πάμε στο σημείο που είχαμε σταματήσει. Θυμάστε εδώ που σας είχα σημειώσει τις διάφορες αντιστοιχίσεις. Και ας ξαναδούμε λίγο αυτό το τμήμα. Λοιπόν, όλες οι διεργασίες ξέρουν τις virtual διευθύνσεις, τις λογικές διευθύνσεις, αυτό που είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών μέσα στα τμήματα. Είχαμε πει λογική διευθυνσιδότηση που είναι μέσα στην διεργασία, μέσα στο πρόγραμμα, και φυσική διευθυνσιδότηση, η οποία είναι η διεύθυνση που φεύγει από τον επεξεργαστή προς τη μνήμη. Έτσι λοιπόν, έρχεται μια συγκεκριμένη virtual διεύθυνση. Και αυτό που γίνεται, όπως σας έχω πει, χωρίζεται. Χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, το δεξί τμήμα,
Είναι το offset. Το offset ή η μετατόπιση μέσα στο block της συγκεκριμένης μνήμης. Το block πώς καθορίζεται? Το block καθορίζεται από την αρχιτεκτονική του συστήματος, από το λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, αν έχουμε, όπως εδώ, 4 kilobytes σελίδα, 4096 λοιπόν byte, τότε έχουμε 12 bit offset. Γιατί 2 συν 12 τι μας κάνει 4 kilobyte. Άρα λοιπόν, χωρίζουμε τα όσα bit μας έρθουν σε δύο κομμάτια. Από το μέγεθος της σελίδας βρίσκουμε το offset, άρα βρίσκουμε κατευθείαν 12 bit. Και τα υπόλοιπα bit πρέπει να τα αναζητήσουμε στον πίνακα σελίδων, στο page table της συγκεκριμένης διεργασίας. Κάθε διεργασία έχει το δικό της page table. Άρα, έχουμε η διεύθυνση αυτή χωρίζεται στη μέση και πρέπει να δούμε το 0010 που βρίσκεται. Και για να το βρούμε αυτό, σε ποια γραμμή θα το βρούμε αυτό, για να δούμε 0010. Ποια τιμή είναι? Είναι η 2 στην πρώτη, δηλαδή η τιμή 2. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν η τιμή 2 για να μετρήσουμε μαζί. 0, 1, 2. Άρα στη γραμμή 2 βρίσκεται το κουτάκι 1, 1, 0. Βρήκαμε τη γραμμή. Αλλά πρέπει να δούμε και το present bit. Αυτό εδώ το bit. Το present bit μας δείχνει κατά πόσο υπάρχει αντιστοίχηση ή όχι, ότι είναι έγκυρη αντιστοίχηση. Γιατί αλλιώς, αν δεν βρίσκεται αυτή η σελίδα στη RAM, αυτό σημαίνει βρίσκεται στη RAM. Να το γράψω κιόλας, RAM. Μάλλον is in RAM. Βρίσκεται μέσα στη RAM το ένα. Άμα είναι 0, σημαίνει δεν βρίσκεται στη RAM. Πού μπορεί να βρίσκεται? Μπορεί να βρίσκεται στο swap file, μπορεί να βρίσκεται πουθενά, να μην έχει γίνει καθόλου αντιστοίχηση και το καθεξής. Άρα βρίσκεται στη RAM, άρα είναι έγκυρη η αλλαγή της διεύθυνσης από virtual σε physical και τοποθετούμε αυτή την τιμή στο πρώτο κομμάτι και καταλήγουμε λοιπόν στην διεύθυνση που θα εξαχθεί στον διεύλο διευθύνσεων της μνήμης για την αντιστοίχηση. Αντιστοίχηση λοιπόν αυτή, βλέπετε, έχει το ίδιο offset, είναι ακριβώς το ίδιο, απλώς αλλάζει το πρώτο κομμάτι. Τώρα, κάποια στοιχεία που μπορούμε να εξάγουμε, είπαμε από το μέγεθος της σελίδας, βρίσκουμε τα πόσα bit έχει το offset. Επίσης, από τις πόσες σελίδες έχουμε δώσει στη διεργασία, για παράδειγμα σε αυτή τη διεργασία έχουμε δώσει 16 σελίδες και αυτό γίνεται, σημαίνει 4 bit. Δηλαδή 4 bit μπορούν να διευθυνσοδοτήσουν 16 διαφορετικές γραμμές. Δηλαδή 0, 1, 2, 3, αυτό το τελευταίο είναι το 15, γιατί είπαμε συνολικά 16. 16 σελίδες, δηλαδή από 0 μέχρι 15, και αυτό γίνεται από τα 4 bit. 4 bit, λοιπόν, 16 σελίδες. Θα μπορούσε να μας το δώσει και διαφορετικά. Να μας πει, έστω έχουμε διεργασία που έχει, για παράδειγμα, 8 σελίδες. Πόσα bit, ή μάλλον πόσες γραμμές, και πόσα bit απαιτούνται για το page table. Θα λέγαμε 8 σελίδες, σημαίνει 8 γραμμές και άρα 2 στην τρίτη 8, άρα έχουμε 3 bit. Με 3 bit λοιπόν στο αριστερό κομμάτι μπορούμε να διευθυνσοδοτήσουμε 8 διαφορετικές γραμμές, να έχουμε λοιπόν ένα page table 8 γραμμών. Και μπορούμε να βρούμε και το συνολικό μέγεθος. Βλέπετε εδώ έχουμε 16 σελίδες, αλλά καταλήγουν σε 3 bit. Τα 3 bits σημαίνει 8 σελίδες, άρα έχουμε 16 virtual και γίνεται αντιστοίχηση σε 8 physical pages. Τα physical pages τα ονομάζουμε frames, σε 8 frames.
που το κάθε frame πόσο μέγεθος έχει, 4 kilobyte. Άρα 8 επί 4 kilobyte. Δηλαδή τα 16 επί 4 kilobyte virtual τα έχουμε μετατρέψει σε 8 επί 4 kilobyte. Ασφαλώς αυτό γίνεται γιατί κάποια είναι unoccupied, δεν χρησιμοποιούνται, είναι 0 όπως βλέπετε. Δεν γίνεται να χωρέσουμε 16 σε 8, παρά μόνο άμα είναι μη χρησιμοποιούμενα αυτά τα 16. Χρησιμοποιούμε λοιπόν δυνάμεις του 2, όπως είδατε. Πόσο μεγάλη ή μικρή θα είναι η σελίδα, σας είπα, συνήθως είναι 4 kilobyte. Βέβαια, υπάρχει και δυνατότητα στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα για δομές του λειτουργικού συστήματος να έχουμε huge pages, δηλαδή πολύ μεγάλες σελίδες. Δηλαδή, να έχουμε τις διεργασίες με 4 kilobyte και τμήματα του λειτουργικού συστήματος να έχουν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος σελίδας, δηλαδή κάποια megabyte. Απαιτείται λοιπόν συμβασμός όταν σχεδιάζουμε ένα λειτουργικό σύστημα ως προς το μέγεθος σελίδας της εκάστοτε διεργασίας. Γιατί τα πλεονεκτήματα είναι λιγότερος εσωτερικός κανακαιρματισμός όταν έχουμε μικρό μέγεθος. Δίνουμε ακριβώς μέγεθος που θέλει η διεργασία, δηλαδή θέλει 100 kilobyte. Έχουμε μια τιμή κοντά στα 100 kilobyte για παράδειγμα, μικρό μέγεθος. Ενώ αν, όπως τώρα που έχουμε 4 kilobyte, η διεργασία ζητεί 100 kilobyte, ένα μεγάλο κομμάτι, 3900 kilobyte, βγαίνει off. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τίποτε. Είναι εσωτερικός κατακαιρματισμός. Άρα καλύτερο τέριασμα, λιγότερο μη χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα στη μνήμη. Όμως τα μειονεκτήματα είναι ότι πάρα πολλές σελίδες, πολύ μεγάλη πίνακα αντιστοίχησης, περισσότερες καταχωρήσεις, γενικά αυξάνεται πάρα πολύ το διαχειριστικό κόστος. Ένα άλλο παράδειγμα, 10 bit offset, δηλαδή μέχρι 1024 για παράδειγμα, byte, και το offset μεταφέρεται κατευθείαν στο offset της physical και βλέπουμε εδώ μετατροπή. Εδώ κοιτάξτε τώρα, έχουμε 6 σελίδες στο 6 bit στο virtual και καταλήγουμε πάλι σε 6 bits στο physical. Και αυτό είναι μια έγκυρη μετατροπή. Και αυτό γίνεται γιατί δεν έχουμε ανάγκη για να έχουμε πολύ περισσότερη virtual μνήμη από ό,τι τη physical. Όσο virtual μνήμη χρησιμοποιεί το πρόγραμμα, τόσο physical, οπότε έχουμε 6 bit εδώ, 6 bit εδώ, αλλά η μετατροπή μέσω του page table απαιτείται να γίνει. MMU, Memory Management Unit. Έρχεται λοιπόν το offset, μεταφέρεται κατευθείαν στο offset και από τη virtual page βρίσκουμε την γραμμή και κάνουμε αλλαγή με την αντίστοιχη τιμή που υποδηλώνει τον αριθμό πλαισίου. Κάθε διεργασία, ξέρετε, σας εγώ πει, έχει το δικό της εικονικό χώρο διευθύνσεων, γιατί θέλουμε ασφάλεια. Θέλουμε να επιτευχθεί ασφάλεια, δεν θέλουμε μια διεργασία να διαβάζει μνήμη άλλης διεργασίας. Και είπαμε το present bit, αν μια σελίδα βρίσκεται στη RAM ή όχι. Υπάρχει όμως και το modify bit. Τι είναι αυτό το bit? Το modify bit δείχνει ότι έχουμε γράψει κάτι σε αυτό το τμήμα μνήμης, αυτή τη σελίδα, και δεν έχουμε αποθηκεύσει σε ένα stable storage την τροποποίηση. Άρα, αν γίνει διακοπή ρεύματος, θα χάσουμε δεδομένα. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Virtual address, page number offset, page table entry, me, other control bits. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε τη virtual number, τη virtual address, που είναι αριθμό σελίδας και μετατόπιση, και η καταχώρηση στον πίνακα σελίδων έχει τον αριθμό πλαισίου, που θα γίνει αντικατάσταση το page number με τον αριθμό πλαισίου, έχει το present bit, modify bit και κάποια άλλα control bits. Άλλα bit ελέγχου τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν. Άρα βλέπετε εδώ το page 0 αλλάζει ο αριθμός σελίδας με αριθμό πλαισίου και έχουμε την τελική καταχώρηση.
Και όλα αυτά βέβαια γίνονται σε ένα λειτουργικό σύστημα που έχουν πολλές σελίδες ταυτόχρονα, πολλές διεργασίες που η κάθε διεργασία έχει πολλές σελίδες και γι' αυτό στη φυσική μνήμη του υπολογιστή μας βλέπετε ότι έχουμε τμηματοποιήσει σε συγκεκριμένα κομμάτια που είναι σελίδες όλη τη μνήμη, εντούτοις είναι ανακατεμένα. Άλλες, βλέπετε εδώ, διεργασία Α, διεργασία Β και ούτω καθεξής. Σας έχω πει λοιπόν για το valid bit ή το present bit. Αν valid ή present είναι ένα bit στη φυσική RAM, αλλιώς είναι στο swap ή δεν έχει καν γίνει allocate. Θέλουμε και προστασία, bit προστασίας, κατά πόσο επιτρέπεται, όπως βλέπετε εδώ, ανάγνωση read και γραφή write. Και τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν μεθόδους προστασίας που έχουν περιοχές σε μια διεργασία που είναι read-only, ας πούμε περιοχή κώδικα, όπου δεν χρειάζεται να γράψει κανείς κάτι στην περιοχή αυτή κώδικα, γιατί αν γράψει, πιο πιθανό είναι να έχει προκληθεί από κάποιο hacker που έχει τροποποιήσει μέσω buffer overflow τον κώδικα και θέλει να τον κάνει να εκτελέσει κάτι άλλο. Γι' αυτό υπάρχει η προστασία από τα σημερινά λειτουργικά συστήματα τμήματων που έχουν μαρκαριστεί μόνο για εκτέλεση, ανάγνωση και εκτέλεση, και όχι για γραφή. Ενώ τμήματα δεδομένων που εκεί μπορούμε να γράφουμε. Βέβαια και εκεί πάλι οι hackers μπορούν να τα τροποποιήσουν. Και πώς μπορούν να το κάνουν αυτό? Με το να γράψουν σε κομμάτια δεδομένων και να τα βάλουν να οθήσουν την εκτέλεση οθώντας στο stack τη διεύθυνση επιστροφής από μια συνάρτηση που να δείχνει σε δεδομένα και να εκτελέσουν τα δεδομένα ως κώδικα. Γενικά, πάντα γίνεται προσπάθεια από τους προγραμματιστές των λειτουργικών συστημάτων να ασφαλίζουν τα λειτουργικά συστήματα, αλλά πάντα έρχονται κάποιοι hackers που σπάνε αυτή την προστασία, μετά ξαναέρχονται οι προγραμματιστές πάλι προωθούν και αυξάνουν το επίπεδο προστασίας στα λειτουργικά συστήματα κατά ένα βήμα, μετά οι hackers πάλι, δηλαδή είναι μια αηκίνητη προσπάθεια να επιτευχθεί κάποια ασφάλεια που όμως ποτέ δεν σταματάει. Συνεχώς πρέπει να ασχολείται κάποιος με το να ασφαλίζει τα συστήματά του και ποτέ δεν θα είναι ασφαλή τα συστήματά του. Αυτό το έχω διαπιστώσει, σας έχω πει τόσα χρόνια. Έχουν έρθει κάποιοι hackers, έχουν μπει σε συστήματα και μια που το λέμε για τους hackers, να σας δείξω κάποιο κομμάτι κώδικα. Για παράδειγμα, είχε μπει κάποιος hacker και βλέπετε εδώ κάποια προγράμματα που είχε ανεβάσει. Για παράδειγμα, σε Python, εδώ δημιουργούσε κάποιο socket για επικοινωνία. Αυτά είναι προγράμματα που είχε ανεβάσει κάποιος hacker σε server του Πανεπιστημίου. Ή εδώ, για να το ανοίξω στο Notepad Scene. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα που είχε γράψει ο hacker, τι έκανε? Έπαιρνε πληροφορίες. Βλέπετε λοιπόν, forbid in proc, έβλεπε όλες τις διεργασίες του συστήματος και μάλιστα το εκτελέσιμο και έψαχνε το rabbit. Δεν ξέρω, μάλλον ήταν κάποιος άλλος hacker που είχε βάλει το rabbit και έλεγε αν υπάρχει το πρόγραμμα rabbit, σκότωσέ το και στη συνέχεια εκτέλεσε το statmon. Το rabbit το πρόγραμμα δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό σημαίνει ότι αν έβρισκε αυτό το πρόγραμμα τότε σκότωσέ το. Και κοιτάξτε, δεν εκτελούσε το PS, κατευθείαν κοιτούσε τα pits μέσα από τον κατάλογο PROC. Δηλαδή δεν έδωσε PS. Γιατί μπορεί να πει, μπορεί το PS να μην έχει δικαιώματα να εμφανίσει όπως αφορά. Και το σκότωνε και μετά βλέπετε διέγραφε και τα ίχνη. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Και στη συνέχεια βλέπετε για τους διάφορους καταλόγους δημιουργούσε κάποια αρχεία και αν μπορούσε να γράψει το αρχείο τότε έκανε CD μέσα σε αυτό το κατάλογο και το διέγραφε. Γιατί έψαχνε να βρει ένα κατάλογο που να μπορεί να γράψει. Και εδώ ήταν τα διάφορα εκτελέσιμα που είχε δημιουργήσει και κοιτάξτε, για αυτά τα εκτελέσιμα, δηλαδή θα κατέβαζε 386, μήπως είναι ο σερβερ που μπήκα, δηλαδή είναι ένα αυτοματοποιημένο script επίθεσης, μήπως είναι αρχιτεκτονική Intel, 86,
Κατέβασε λοιπόν το εκτελέσιμο για x86, κατέβασε για ARM, κατέβασε για MIPS. Το καλό βέβαια είναι ότι όλα αυτά είναι για Linux. Οπότε γι' αυτό σε FreeBSD απέτυχε η εκτέλεση αυτού του script και έκανε μια τρύπα στο νερό, γιατί τα περισσότερα συστήματα έξω είναι Linux, οπότε όλοι αυτοί με τις αυτοματιμένες επιθέσεις στοχεύουν Linux μηχανήματα. Και γι' αυτό τα FreeBSD καταμένουν τα πιο ασφαλή συστήματα για server. Εντάξει, όχι τόσο για workstation, δηλαδή σπίτι του κάποιου θα του έλεγα να βάλει Ubuntu, για παράδειγμα. Αλλά για server, με FreeBSD θα έχει ήσυχο το κεφάλι του, γιατί όλες αυτές οι αυτοματοποιημένες επιθέσεις στοχεύουν Linux. Και κοιτάξτε, τι έκανε το σκριπτάκι. Αφού είχε μπει στον κατάλογο που μπορούσε να το γράψει, στη συνέχεια αντέγραφε, μάλλον μετέφερε από αυτή τη διεύθυνση το αρχείο, το έκανε εκτελέσιμο και το εκτελούσε. Το οποίο αυτό θα ήταν κάποιο script που κάνει το server zombie. Δηλαδή, zombie με την έννοια ότι δέχεται εντολές και τυφλά ακολουθεί τις εντολές. Συνδέεται δηλαδή συνήθως ένα control center, όπου δέχεται εντολές και ο hacker λέει κάντε όλοι ping επίθεση σε αυτόν τον υπολογιστή. Και αυτή τυφλά, χωρίς καθόλου πρόβλημα, εκτελούνε ό,τι τους πει το control center του hacker. Οπότε αυτή είναι η λειτουργία συνήθως. Τώρα, αυτή η διεύθυνση που είχε τοποθετήσει, που έπαιρνε αυτά τα στοιχεία, εγώ την κατέβασα να δω και ο location που βρίσκεται αυτή η διεύθυνση. Και αυτή η διεύθυνση, βλέπετε, 152, αυτή η διεύθυνση συγκεκριμένη, είναι στην Κίνα. Άρα, λοιπόν, ο συγκεκριμένος hacker από την Κίνα, από το Πεκίνο, όπως βλέπετε, βλέπουμε εδώ και το λάδι του και το λόγιο του ISP του, έκανε αυτές τις επιθέσεις. Βέβαια, δεν μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Πόσο δε από τους Κινέζους. Εδώ, από την Ελλάδα δεν μπορούμε να βρούμε πληροφορίες, άρα συνήθως κάθε φορά η αναζήτηση δικιά μου προς τα ίχνη κάποιους hackers σταματάνε στο σημείο που βρίσκονται την IP του και τη χώρα που βρίσκεται. Ο συγκεκριμένος λοιπόν hacker από Κίνα δεν καταφέρει τίποτα. Εν τούτης, από τα ψηφιακά ίχνη που άφησε, μπόρεσε να βρω ότι είναι στην Κίνα και επειδή ήταν το σύστημα FreeBSD, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα απολύτως. Βέβαια, σας λέω πάλι, είναι σημαντικό ένας διαχειριστής να ξέρει πώς μπήκε κάποιος hacker στο σύστημά του και επειδή και το Zafora και άλλοι servers έχουν public διευθύνσεις που είναι προσβάσιμες από παντού, γι' αυτό και κατά διαστήματα εμφανίζονται ευπάθειες που κάποιοι τις εκμεταλλεύονται. Αυτό βέβαια ήταν πριν ενεργοποιηθεί το firewall, το κεντρικό. Ενεργοποιήσαμε ένα firewall εδώ και κάποια χρόνια στο τμήμα. Γι' αυτό οι υπολογιστές του τμήματος δεν δέχονται εισερχόμενες συνδέσεις. Μόνο ελάχιστοι servers, όπως το Zafora, δέχεται εισερχόμενες συνδέσεις. Όλοι οι άλλοι είναι κλειδωμένοι πίσω από firewall, άρα είναι πολύ secure. Και γι' αυτό τουλάχιστον κοιμόμαστε λίγο πιο ήσυχοι έτσι, ως διαχειριστές του συστήματος. Τα Linux, είτε είναι εγκατεστημένα σε virtual machine, είτε είναι hard, σε bare metal, σε κανονικό μηχάνημα, είτε σε virtual, πάλι είναι ευπαθή. Ναι, γιατί το ότι κάτι είναι σε virtual μηχάνημα είναι ακριβώς παρόμοιο με να είναι hardware. Δεν αλλάζει κάτι. Το ίδιο software εκτελείται. Άρα, λοιπόν, μια ευπάθεια που θα είναι στο Linux, στο κεντρικό, στο hardware, σε κανονικό μηχάνημα, θα έχει την ίδια ευπάθεια και στο virtual μηχάνημα. Γι' αυτό λοιπόν να έχετε υπόψη ότι το ότι έχετε virtual box ή virtual άλλες διευθύνσεις δεν σας ασφαλίζει. Βέβαια, όπως τώρα ρωτάει η Αθηνά, αν μπορεί να κάνει ζημιά στο άλλο λειτουργικό, φαντάζομαι στο λειτουργικό του host εννοείς, υπάρχουν τεχνικές που μπορεί να κάνει, πώς λέμε στα Apple, το jailbreak. Δηλαδή κάποιος που μπαίνει μέσα στο virtual host, στη συνέχεια, από τη μία θα έχει IP του τοπικού δικτύου. Άρα, δεδομένου ότι τα Windows έχουν firewall συνήθως σε διευθύνσεις που δεν είναι του τοπικού τους δικτύου, άρα θα δέχονται συνδέσεις από εκεί. Δηλαδή μπορεί, έχοντας μπει στο δίκτυο το εσωτερικό, στο σπίτι μας μέσα, να χτυπήσει μετά μηχανήματα που είναι εντός του ίδιου δικτύου, γιατί έχουν μειωμένες ασφάλειες
τα συστήματα που είναι στο ίδιο LAN. Μπορεί να φάει λοιπόν άλλα μηχανήματα, αλλά μπορεί κιόλας να κάνει και jailbreak και να βγει έξω πολύ δύσκολα μεν. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Αν είναι σκρυπτική τιμή, τίποτα δεν το κάνει. Αλλά έχουν αναφερθεί λοιπόν τρόποι που από το virtual μηχάνημα κάναμε επίθεση στο physical. Να σας θυμίσω το πιο κλασικό που είχαμε, το Spectre bug. Δηλαδή μπορούσε κάποιος από virtual μηχάνημα να διαβάσει μνήμη του κεντρικού μηχανήματος και να βρει κωδικούς. Βέβαια αυτό ήταν στις αρχιτεκτονικές επεξεργαστών που είχαν ευπάθεια σε virtual memory και σε κάποιο hardware κομμάτι, που πιστεύω ίσως ακόμα εσείς έχετε τέτοιο επεξεργαστή, δεν έχετε πάρει επεξεργαστή διορθωμένο. Άρα το θέμα είναι να μην μπει καν στο virtual. Άμα μπει στο virtual, τότε έχει ένα προβάδισμα, έχει μια ευκολία περισσότερη στο να συνεχίσει το hacking και να μπει και στα άλλα συστήματα. Το virtual μηχάνημα δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα μηχάνημα το οποίο είναι ασφαλές επειδή είναι virtual. Αυτό τι είναι? Α, είναι αυτό που είχαμε γράψει την προηγούμενη φορά. Αλλά να το μεταχειριζόμαστε σαν ένα κανονικό μηχάνημα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αντιστοίχηση σελίδων, πίνακες σελίδων, page table, υπάρχουν κάποιοι καταχωρητές. Τώρα αυτά καταλάβατε πώς λειτουργεί η σελιδοποίηση. Όλα τα συστήματα έχουν πια virtual pages και για να γίνεται γρήγορα η μετάφραση χρησιμοποιούνται και ειδικές μνήμες όπως το TLB, hardware TLB, table lookaside buffer. Και σε αυτό ακριβώς χτύπησε το Spectre που εκμεταλλεύτηκε μια ευπάθεια με το TLB. Τώρα βέβαια είναι πολύ προχωρημένο να σας εξηγήσω τι ευπάθεια ήταν. Με απλά λόγια, μια διεργασία διάβαζε μνήμη άλλης διεργασίας. Και θα μπορούσε ακόμα και ένα virtual λειτουργικό σύστημα να διαβάζει μνήμη σε άλλο virtual λειτουργικό σύστημα. Μπορούσε να γίνει αυτό εδώ και ένα πολύ σημαντικό bug, ιδιαίτερα εκεί που έχουμε VPS μηχανήματα, δηλαδή σε ένα server που έχει, ας πούμε, 60 virtual machines. Εκεί μπορούσε κάποιος να διαβάζει και να βρει κωδικούς από τα άλλα μηχανήματα. Ήταν για εκείνους πιο σημαντικό bug. Τώρα, σπίτι σου που έχεις το δικό σου υπολογιστή και εκτελείς δικές σου εργασίες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκτός αν μπει κανένας hacker και το χρησιμοποιήσει για να διαβάσει μνήμη, π.χ. που έχεις το κωδικό σου. Γιατί το κωδικό που δίνουμε για να κάνουμε login στα Windows, αυτό αποθηκεύεται κάπου στη μνήμη. Οπότε κάποιος hacker, άμα καταφέρει και μπει, μπορεί να το διαβάσει εκμεταλλευόμενος ευπάθειες του TLB. Το TLB λοιπόν είναι μια κρυφή μνήμη. Υπάρχουν κάποιες σχέσεις ως προς την επιτάχυση που κερδίζουμε με το TLB. Τώρα, το άλλο είναι το segmentation που το έχουμε δει και στην αρχιτεκτονική που δημιουργούσαμε προγράμματα σε assembly. Με τμήματα, το κάθε τμήμα έχει, όπως βλέπετε, μια διεύθυνση που τοποθετείται. Άρα είναι σαν μια μεγάλη σελίδα, μπορούμε να το πούμε, όπου έχει μια αντιστοίχηση από πού ξεκινάει και ποιο είναι το όριο, ποιο είναι το μέγεθος του συγκεκριμένου τμήματος. Και κάθε τμήμα τοποθετείται σε μια συνεχόμενη περιοχή της μνήμης. Βέβαια, πάλι κάνουμε τις αλλαγές για να βρίσκουμε την απόλυτη διεύθυνση. Αυτό που επικρατεί είναι τμηματοποίηση με σελιδοποίηση, δηλαδή και τμήματα και σελίδες. Και έχουμε ωφέλη και από τα δύο αυτά. Τώρα έχει παραδείγματα πώς γίνεται η μετατροπή των τμήματων σε απόλυτες διευθύνσεις, κάποιες συγκρίσεις και αυτό που σας δείχνω είναι αυτό που χρησιμοποιείται, κατάτμιση με σελιδοποίηση. Δηλαδή έχουμε τμήματα στις διεργασίες, δηλαδή τμήμα κώδικα, τμήμα δεδομένων, τμήμα σωρού και το καθεξής, και όλα αυτά τα τμήματα μετά σελιδοποιούνται. Άρα έχουμε και τμήματα και σελίδες. Και έχουμε την καλύτερη ευελιξία. Βέβαια, απαιτείται κάποια παραπάνω μετατροπή. Εν τούτης, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο και έχουμε τα ωφέλη, για παράδειγμα, να κλειδώνουμε μια περιοχή μνήμης που είναι τμήμα δεδομένων μόνο για γραφή, ίσως. Ή ένα τμήμα μόνο για ανάγνωση, τμήμα κώδικα. Ή shared μνήμη για άλλες διεργασίες. Δηλαδή, το ότι έχουμε τμήματα μας δημιουργεί ένα πλήθος άλλων υπηρεσιών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα πολυδιεργασιακό περιβάλλον. Λοιπόν, ακολουθούν κάποιες ασκήσεις που θα πρέπει να τις δείτε
να δείτε την επίλυση, να τις κατανοήσετε. Υπάρχει βέβαια στο YouTube αρκετό υλικό που έχω ανεβάσει με λιμένες ασχέσεις σχετικά με τη virtual μνήμη. Είναι πολύ σημαντική η εικονική μνήμη και οι ασκήσεις βέβαια αυτές που επιδεικνύουν την ορθή κατανόηση της λειτουργίας της εικονικής μνήμης. Και θα σας παροτρύνω να μελετήσετε την virtual μνήμη, είναι και θέμα πιθανών εξετάσεων. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τελειώνει αυτή η διάλεξη. Να δούμε λίγο τις διαλέξεις, άρα αυτό το είδαμε. Σε επόμενη διάλεξη θα δούμε για την ιδεατή μνήμη, όπως βλέπετε. Και ασφαλώς έχουμε να μιλήσουμε και για τη διαχείριση αρχείων και ασφάλειας για τα λειτουργικά συστήματα. Μετά τα Χριστούγεννα έχουμε δύο ακόμα διαλέξεις, γιατί έχουμε δύο ακόμα εβδομάδες, είμαστε στην 11η εβδομάδα και 13 διαλέξεις έχω προγραμματίσει και σύμφωνα με τον κανονισμό, όσοι ήθιστε, 13 εβδομάδες διδασκαλίας απαιτείται για κάθε μάθημα. Υπενθυμίζω ότι μετά τις γιορτές, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, έχουμε και κάποια εξέταση. Να διαβάσετε λοιπόν μέσα στις γιορτές. Θα μεταβούμε στο iQuiz τώρα, όπου θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε όποιος ενδιαφέρεται την είσοδό του στο σύστημα. Ενεργοποιώ λοιπόν το iQuiz. Λοιπόν, σήματα, έχουμε κωδικό για τη θεωρία αυτών. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μόλις πάει και 15, θα πατήσω Start. 10 ερωτήσεις έχει επιλέξει το σύστημα. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω την καταγραφή. Θα ανέβει προσεχώς στο YouTube. Και αν αποσυνδεθείτε, να σας πω καλές γιορτές. Βέβαια, φαντάζομαι θα κάτσετε όλοι στο τέλος, άρα θα τα πούμε σε λίγο. Stop recording.